Ήρθε η μόδα. Καλώ στη μόδα. Και ξεκινάει ο κύριος Κουδουνάρης. Πολύ ωραίο το μπουκλάζ. Έτσι κυκλοφορείς στη γειτονιά. Έτσι κυκλοφορώ, φτιάχνω τα μαλλιά μου. Για να γίνει να παγώσει και όταν είναι να πάω κάπου, τα λύνω. Ναι. Και είναι εκπληκτικά. Έχουν ένα όγκο. Τώρα όμως είσαι έξω έτσι, σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι έξω είναι η πρότασή μου. Εγώ έτσι βγαίνω για τα ψώνια μου. Να πάρω στη γειτονιά τα διάφορα. Πα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, μανάβι. Πάω λίγο στο σούπερ μάρκετ, ναι, να πάρω ό,τι θέλω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το χτένισμα. Θα μπορούσες να το κάνεις σε μια άλλη εμφάνιση από άποψη. Ναι. Τώρα σε αυτό που θυμίζει λίγο το δεν πρόλαβα, πάω να κάνω τις δουλειές μου κτλ. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει. Ωραία. Γιατί η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Για να την κρίνουμε αντικειμενικά και σωστά τι πάει με τι. Ναι, ναι. Οπότε αυτό το χτένισμα δεν είναι για να το κρίνουμε τώρα, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Τώρα, στα ρούχα. Μ' αρέσουν η ζακέτα, μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό που φοράς από μέσα είναι ωραίο. Είναι ένα μπλουζοφόρεμα. Ναι, ωραίο είναι. Ναι. Όμως το κολάν αυτό που έχει τελείως διαφορετική υφή και αυτό το μήκος που είναι λίγο περίεργο κοντούλι, σε σχέση με τα υπόλοιπα, δεν είναι κομψό. Ναι. Θα μπορούσε να βάλεις ένα καλσόν και ένα σόρτς από μέσα ή μια κοντή φούστα. Θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον να τα γυμνώ το πόδι. Ναι. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ωραίο. Και έχεις βάλει και αυτές τις γόβες οι οποίες είναι. Έχουν ένα πολύ υποτονικό χρώμα σε σχέση με την υπόλοιπη εικόνα και κόβεται πάρα πολύ η σιλουέτα σου. Δηλαδή, κόβεται αυτό το κομμάτι του ποδιού σου, είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ μαύρο το πάνω για να βάλεις αυτές τις γόβες. Ναι. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μαύρες. Αλλά και μετά θα ήταν πάρα πολύ βαρετό. Και τώρα είναι βαρετό, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Και τα μαλλιά δεν δίνουν σε αυτό το look. Δεν σας αρέσουν. Δεν δίνουνε. Δεν δίνουνε. Δεν είναι δηλαδή να πούμε σε μια γυναίκα βγες έξω έτσι να κάνεις τα ψώνια σου. Είναι όλο λάθος. Εντάξει. Και τα νύχια μου ξεχνάω. Εμείς όχι. Με το ροζ νύχι. Τα βλέπουμε συνέχεια. Ναι. Μου το άπησε η Σοφία. Δημήτρη μου, εσύ τι σκέφτεσαι τώρα για αυτό που μας έχει φέρει Ντένι σήμερα. Άκου. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις μπερδέψει λίγο τις εμφανίσεις, δηλαδή. Το κάτω μέρος που είναι αυτό σαν λίκρα, τι είναι. Ναι, λίκρα είναι. Ναι, ναι. Το κολάν με τα παπούτσια θα ήταν πολύ ωραίο. Με άλλο... Ποδάρες δύο μέτρα θα ήταν πολύ ναι, ωραίο. Με άλλο αν από πάνω. Το επάνω μέρος το είχες εξελίξει διαφορετικά. Δηλαδή, με ένα φούτερ, off-white, με ένα jacket από πάνω λίγο casual. Δηλαδή, όλο να το έκανες casual. Τώρα έβαλες μάλινα πάνω, ναι. Που έχουν άλλη υφή και άλλο ύφος. Με ένα λίκρα που δεν ταιριάζει, αυτό συνήθως το φοράμε έξω με φούτερο ειδή, με t-shirt κλπ. Και έβαλες και τη γόβα, η οποία δεν ταιριάζει σαν χρώμα. Εμένα θα μου άρεσε να κρατήσεις το κάτω και όχι να το κάνεις το βαρετό το πουλοβεράκια. Ναι. Δεν θα μου άρεσε. Και να παίξεις με ένα πολύ casual street look πάνω. Φούτερ, jeans, jackets, διάφορα τέτοια, t-shirt να βρίσκες και να έκανες μια streetwear εμφάνιση. Ναι. Με τη γόβα μετά, γιατί μετά θα ταιριάζει η γόβα. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν είναι ωραία η εμφάνιση. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πως το ξέρεις και εσύ, γι' αυτό έχεις και... Όχι, δεν το ξέρω. Τώρα. Σοφία μου, πες μου τώρα εσύ την άποψή σου. Ντένι, αυτό είναι ωραίο, but είναι like βαρετό. Ναι. Και obviously, αυτό είναι ένα task που θέλουμε να δείξουμε ότι μπορείς να είσαι cool και κάτι, φέρεις κάτι καινούριο. Ναι. You know, με 100 ευρώ. Μου αρέσει τα μαγιά, δεν μου αρέσει αυτό το look. Τι? Έλα, είναι καλό ένα. Μα βάλεις. Είναι with love. Είναι καλό. You know, they become better. Να φύγω εγώ. Να φύγεις, αλλά να σου πω ποια είναι όμως τελική βαθμολογία. Α, ναι, έτσι, πόσο είναι. 4,3 είναι. Α, 3. 3, ναι, 4,3. Εντάξει. Πολύ καλό βαθμό. Ντένι μου. Τέλειος. Ντένι μου. Δεν πειράζει. Έλα, μόδα, πήγαινε να πάρεις τη θέση σου εκεί.